Νωρίς, Χρήστο, μας είπε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο στη διαχείρισή του. Επεσήμανε ότι πολλές φορές οι μετανάστες αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης των διακηρυτών. Και στην ερώτηση σχετικά με το ρεπορτάζ που μετέδωσε χθες το βράδυ το ΣΥΓΜΑ, ο Υπουργός Εσωτερικών μας είπε ότι μπορεί να μην γνωρίζει ακριβώς τις συναλλαγές που γίνονται, αλλά το Υπουργείο του έχει σαφέστατες ενδείξεις για κυκλώματα που εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό στη χώρα μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σε ό,τι αναλογεί το Υπουργείο, μας είπε ο κύριος Νουρίς, μας διαβεβαίωσε μάλιστα ότι το Υπουργείο θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Εάν όμως οι συγκεκριμένες ενέργειες από την αρμοδιοτήτων της αστυνομίας, αντιλαμβάνεστε, μας είπε ο κύριος Νουρίς, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αστυνομία. Αυτό όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μας είπε ο κύριος Νουρίς, είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε καταγγείλει συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος έχει προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και δυστυχώς δεν έτυχε της ανάλογης μεταχείρισης που εμείς αναμέναμε ότι θα είχε. Αναμένουμε η κυπριακή δικαιοσύνη, την οποία εμπιστευόμαστε απόλυτα, να αποδώσει τέτοιες ποινές σε εκείνους που ενδέχεται να αποδειχθεί ότι πράττουν τέτοιες πράξεις που είναι άκρως καταδικαστικές, επεσήμανε ο κύριος Νουρίς. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ισακ. Ευχαριστούμε περισσότερα βεβαίως ρεπορτάζ και συνέντευξη του Υπουργού στις τομές στα γεγονότα. Λοιπόν, να βάλουμε άνω τελεία στο θέμα. Θα επιστρέψουμε.